Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Λοιπόν, καταρχήν είστε σε εμάς και τους φίλους. Εγώ βρίσκομαι βασικά εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης με την ιδιότητα του μέλους διοίκησης ομοσπονδίας μας. Mm-hmm. Εδώ οι συνάδελφοί μας αντιμετωπίζουν ένα πρωτόγνωρο, μια πρωτόγνωρη κατάσταση που όλους βέβαια τους εποχικούς εργαζόμενους τους έχει αγγίξει. Και να σημειώσουμε ότι ιδιαίτερα αυτοί που είναι στον επιστημισμό δεν έχουν ενταχθεί ακόμα σε κανένα μηχανισμό στήριξης, έτσι. Ναι, και βρισκόμαστε ήδη έτσι στις 19 Ιουλίου. Καταρχήν, εσείς στήσαμε μας τους φίλους που είναι παρέα, στήσαμε μας τα παιδιά. Είναι ο Βαγγέλης Σοφίου, μέλος του Διοικητικού Συμβούλου εδώ, το Σωματείο των Εργαζομένων των Ξενοδοχοπαλλήλων. Και ο συνάδελφος ο Τζίτζο, όπου είναι εργαζόμενος εποχικός στον επιστημισμό. Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχήν, εσείς οι τρεις που κάθεστε στο τραπέζι, εργάζεστε, ξεκινάω από την προσωπική εμπειρία. Εγώ καταρχήν είμαι σε αναστολή. Mm-hmm. Όπως συντριπτική πλειοψηφία. Είσαι 534, στον, έτσι, έτσι Γιώργη. Στον κλάδο μας. Ορίστε. Είσαι ο 534. Ναι, ναι, αυτός, ο οποίος δεν τα έχει πάρει ακόμα, βέβαια, έτσι. Μπορείς να μας πεις πότε ήταν η τελευταία φορά που πληρώθηκες? Ήτανε στις 17 Ιουνίου. 17 Ιουνίου. Ωραία. Έχει περάσει ένας μήνας. Κάνει υπομονή. Θα δούμε. Μπορείς να μας πεις πού ήταν η τελευταία φορά που πήρες μεροκάματο. Δεν μιλώ για τα 534. 17 Ιουνίου βέβαια πληρωθήκαμε τα 534. Ναι. Μετά από 45 μέρες. Έτσι. Τα θυμόμαστε πολύ καλά. Μετά από 1,5 μήνα ήταν. Μπορείς να μας πεις πού ήταν η τελευταία φορά που πήρες μεροκάματο. Όχι αναστολή. 534. Πότε ήταν η τελευταία φορά Μαρτίου. Που πήγες στη δουλειά και πληρώθηκες, ρε φίλε? 23 Μαρτίου. 23 Μαρτίου. Και τώρα έχουμε... Από τότε τρέχεις με τα 500 άρια. Και αυτά όποτε κάτσουν και τα λοιπά. Οι άλλοι φίλοι που είναι στο τραπέζι... Κοιτάξτε, το ζήτημα δεν είναι ότι τρέχουμε με τα 500 άρια. Το ζήτημα είναι ότι αυτό δεν θεωρείται εισόδημα. Προφανώς και δεν θεωρείται εισόδημα. Δεν θα συζητήσουμε το αυτονόητο, είναι προφανές. Η κυβέρνηση και λέει ότι έχει εξασφαλίσει για χιλιάδες εργαζόμενους στον επιστημισμό εισόδημα. Δεν είναι εισόδημα αυτό. Τι συζητάμε τώρα? Συζητάμε από πότε έχετε να πάρετε μεροκάματο. Και οι φίλοι που είναι στο τραπέζι, από πότε έχουν να πιάσουν κανονική δουλειά, για να καταλάβουμε και πόσο μείον είναι το ταμείο. Ναι, κοιτάξτε, στα ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα εδώ στην περιοχή, όπου η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων είναι εποχιακή, μεροκάματο έχουν να δουν από πέρυσι το Σεπτέμβρη ή τον Οκτώβρη, mm-hmm. στη μεγάλη τους πλειοψηφία. Mm-hmm. Κάποιοι λίγοι συνάδελφοι έχουν ξεκινήσει να εργάζονται από 1η Ιουλίου ή μέσα στον Ιούλιο, οι οποίοι ακόμα φυσικά δεν έχουν πληρωθεί ή στη μεγάλη τους πλειοψηφία δεν έχουν πάρει ούτε τα 534 ευρώ που αφορούν τον Ιούνιο. Αυτοί οι άνθρωποι, Βαγγέλη, ξέρεις, κατά βάση ζουν με εισόδημα. Το ρωτάμε ακριβώς για να γίνει κατανοητό. Με το ταμείο ότι υπάρχει ένας οικογενειακός προγραμματισμός, προϋπολογισμός. Και λέει, θα πιάσω δουλειά τον Απρίλιο, θα δουλέψω μέχρι τον Οκτώβριο, θα πάρω αυτά τα χρήματα. Φέτος αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή, εσείς τώρα ζείτε, να το πω έτσι, ως άνεργοι. Παίρνετε ένα επίδομα που είναι ένα επίδομα ανεργίας. Μπορεί να το λέμε αναστολή σε 534. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ερώτηση λοιπόν που έρχεται μοιραία είναι πότε θα ξαναπιάσετε δουλειά και πόσοι θα ξαναπιάσετε δουλειά. Να σας πω για το κομμάτι των κάποιων λίγων εργαζομένων που είμαστε μειοψηφία αυτή τη στιγμή που έχουμε ξεκινήσει δουλειά σε εποχικά. Και ο συνάδελφος, ίσως ο Τζίζο, μπορεί να σας πει για τους συναδέλφους που δεν δουλεύουν. Ακόμη και εμείς που έχουμε ξεκινήσει να δουλεύουμε από 1η Ιουλίου, τα τελευταία χρήματα που πήραμε ήταν η επέκταση του Ταμείου Ανεργίας πριν από 3 περίπου μήνες. Γιατί λεφτά μιλάμε, ρε καταλαβαίνετε. Γιατί λεφτά μιλάμε. Μιλάμε για τα 800 ευρώ που πήραν οι εργαζόμενοι στα μέσα του Απρίλη και τα οποία αφορούσαν το Ταμείο Ανεργίας τον Μάρτιο και τον Απρίλη. 400 ευρώ πριν το μήνα, από δηλαδή. Αυτό, για όλο το χειμώνα, 400. Για τα 400 ευρώ, για όλο το χειμώνα ζούσαν επίσης με τα 400 ευρώ του Ταμείου Ανεργίας και αυτό όχι για όλο το διάστημα της ανεργίας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μια οικογένεια εποχικών εργαζομένων, η οποία έχει κάνει προγραμματισμό, όπως είπατε, και μετράει ευρώ το ευρώ το πώς θα βγει με εισόδημα 6 μηνών, σε αυτή την κατάσταση απλά δεν μπορεί να επιβιώσει. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να επιβιώσει ούτε αν δουλεύει, γιατί ακόμη και οι εργαζόμενοι που δουλεύουν, όπως εγώ για παράδειγμα,
Δεν έχουμε πάρει ακόμα χρήματα στα χέρια μας. Έχουμε χάσει ήδη τρεις μισθούς, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου. Έτσι. Ενώ ταυτόχρονα τα έξοδα τρέχουν, οι οικογενειακές υποχρεώσεις τρέχουν. Άρα καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια εκρηκτική κατάσταση για τους εργαζόμενους. Μια κατάσταση στην οποία τώρα φαίνονται τα πρώτα απόνερα των επιπτώσεων της κρίσης αυτής. Για πόσο εργαζόμενους μιλάμε? Δεν έχει ο κόσμος μια... Να σας πω μόνο ότι στο νομό Ηρακλείου υπάρχουν... Οι παρακολουθούν μια εικόνα, μια τάξη μεγέθους. Μόνο στο νομό Ηρακλείου υπάρχουν 30.000 ξενοδοχοϋπάλληλοι, χωρίς να εντάσσω σε αυτούς τους εργαζόμενους στον επισιτισμό, που επίσης στις τουριστικές περιοχές είναι σε μεγάλη κλίμακα εποχιακή. Άρα ζουν δηλαδή με 4, 5 ή 6 μήνες εισόδημα. Αυτή λοιπόν η εκρηκτική κατάσταση θα γίνει ακόμα πιο εκρηκτική μόλις τελειώσει η σεζόν. Ακόμη και για αυτούς που έχουν ένα στοιχειώδες εισόδημα τώρα. Δεν μπορούμε λοιπόν σε καμία περίπτωση να συνεχίσουμε να συμβιβαζόμαστε με αυτή την κατάσταση. Ακόμα πάνω από τα μισά ξενοδοχεία είναι κλειστά και από ό,τι φαίνεται θα παραμείνουν και κλειστά. Άρα και μιλάμε και για μεγάλες μονάδες. Μισά, άρα οι πόσοι εργαζόμενοι δεν θα δουλέψουν καθόλου, θα πάρουν το επίδομα. Προσπαθούμε με αυτές τις ερωτήσεις, Βαγγέλη και Γιώργη και Τζίτζο, να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Κάνουμε μια βόλτα στην Ελλάδα από χθες. Να δούμε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί, κυρίως επειδή βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Και προσπαθούμε να δούμε λίγο μπροστά. Για παράδειγμα, εσείς, αν είναι κάποιοι να ανοίξουν και να προσλάβουν, θα το γνωρίζετε ήδη. Έτσι δεν είναι? Αν κάποιος δηλαδή πει ότι εγώ θα ανοίξω μετά τις 15 Ιουλίου, ήδη περάσαμε. Ξέρεις ότι θα ανοίξεις, άρα έχεις βγει στην αγορά και έχεις πάρει 5-10% εργαζόμενους. Έχετε εικόνα ότι θα ανοίξουν κάποιοι? Δεν είναι γενικό αυτό. Δεν είναι γενικευμένο αυτό. Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλοί εργαζόμενοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν αν οι επιχειρήσεις τους θα ανοίξουν. Οι εργοδότες τους δηλαδή περιμένουν μέχρι τελευταία στιγμή να δουν πώς θα κινηθούν οι κρατήσεις, για να δουν αν θα ανοίξουν ή όχι. Και δυστυχώς μιλάμε τώρα για εργοδότες που στη μεγάλη πλειοψηφία έχουν βγάλει πολλά χρήματα, πολλά εκατομμύρια τα τελευταία χρόνια με τα ρεκόρ στον τουρισμό. Και αυτή τη στιγμή έχουν στην αναμονή τους εργαζόμενους, οι οποίοι ζουν σε ένα καθεστώς ανασφάλειας, σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας, δεν ξέρουν δηλαδή αν θα δουλέψουν, πότε θα δουλέψουν, αν θα έχουν έστω και αυτό το στοιχειώδες εισόδημα. Ακόμη και αυτό δηλαδή δεν είναι δεδομένο. Η εκτίμηση που έχετε είναι ότι το επόμενο διάστημα θα πάμε και σε απολύσεις και σε τι βαθμό? Γιατί τώρα, αν δεν ανοίγει μια επιχείρηση, δεν έχει έσοδα, δεν θέλει να ανοίξει, δεν θέλει να δώσει αυτό που λέτε από τα κέρδη των προηγούμενων χρόνων, σας έχει σε αναστολή. Άρα μετά το λογικό είναι η απόλυση για κάποιους. Έχετε εικόνα? Στα εποχικά είναι δεδομένο. Είναι δεν υπάρχει συνέχεια τη δουλειά. Προφανώς. Είναι δεδομένο στα εποχικά. Στα 12 μήνες, επίσης, είναι δεδομένο ότι μόλις τελειώσει το πρόγραμμα ή μόλις τελειώσει η χρήση του προγράμματος, γιατί κάποιος εργοδότης μπορεί να επιλέξει τη λήξη της χρήσης του προγράμματος όσον αφορά τη δικιά του επιχείρηση, μπορεί άμεσα να προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις. Σε μαζικές. Ήδη μεγάλη πολυεθνική εταιρεία στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προχωράει σε 280 απολύσεις το Σεπτέμβριο. Έχει ανακοινώσει από τώρα. Μεγάλος πολυεθνικός όμιλος. Το ερώτημα, ξέρετε ποιο είναι, γιατί έχουμε και εμείς ερωτήματα. Η κυβέρνηση θα απαντήσει πάνω στα αιτήματα των εργαζομένων, γιατί γίνανε μεγάλες κινητοποιήσεις και εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στο Λασίθι, σε όλη την Ελλάδα. Θα απαντήσει κάποιος για ποιο λόγο δεν διασφαλίζεται το εισόδημα των εργαζομένων? Εμείς δεν έχουμε καταλάβει ακόμα. Για ποιο λόγο? Την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησε από την εφορία η απέτηση της ίσπραξης και των δύο δόσεων, δηλαδή και του Ιουνίου και του Μαρτίου, λόγω της αναστολής πληρωμών που είχε γίνει. Δηλαδή εμείς οι εργαζόμενοι καλούμαστε τώρα να πληρώσουμε δύο δόσεις στην εφορία. Κατάλαβα τι έχει τώρα, επειδή θα απαντήσει η κυβέρνηση αυτά. Για τα κορονοχρέη που θα είναι με 12-24 δόσεις και θα μπουν στο σύστημα, οι άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν τώρα και την παράταση του Μαρτίου. Εγώ ακούω τον Γιώργη και αισθάνομαι και λίγες τύψεις, γιατί δεν νομίζω ότι έχουμε βάλει όλα αυτά τα ερωτήματα που λέει ο Γιώργος με τον τρόπο που πρέπει και την ένταση που πρέπει εκεί που πρέπει. Αλλά Γιώργο μου, θα προσπαθήσουμε να το παλέψουμε. Και αν υπάρχουν απαντήσεις. Μεγιστό βήμα εκπομπή στους εργαζόμενους. Θα προσπαθήσουμε, ξαναλέω, γιατί πολλές φορές ρωτάμε κι εμείς και ακούμε πουλάκια να πετάνε.
Τέλος πάντων. Εμείς ξαναλέμε τα τρία εξής απλά αιτήματα. Πολύ απλά φυσιολογικά που δεν χωράνε ιδεολογικές διαφορές. Έχεις δίκιο, γιατί εδώ πέρα πρέπει να πούμε ότι αυτό δεν αφορά αριστερούς, δεξιούς και δεν συμμαζεύεται. Οριζοντίως μας αγκαλιάζει και μας γονατίζει. Όπως το είπατε, υπήρχε ένας οικογενειακός προγραμματισμός, προϋπολογισμός. Ο κατώτατος που υπήρχε στην Ελλάδα. Αυτός ήταν. Ο κατώτατος προϋπολογισμός που μπορούσε να γίνει. Αυτός διαλύθηκε. Για ποιο λόγο δεν στηρίζεται αυτός, γιατί τα 500 δεν το θεωρούμε στήριξη. Ο Γιώργος ο Ζήλος που έχει δίπλα σου, τι δουλειά κάνει? Γιώργη. Καλημέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι εποχιακός εργαζόμενος στον πληθυσμό. Αυτή την περίοδο συστικά είμαι άνεργος. Έχω να δουλέψω τον Αυγουστό, τελευταία Αυγούστου, τελευταία φορά που δούλεψα. Πέρσι το 19 μιλάμε. Πέρσι το 19 ακριβώς. Δηλαδή το λέω γιατί κλείνεις χρόνο. Πέρσι το 19. Σχεδόν κλείνω χρόνο που να είναι. Η κατάσταση είναι γενικά πολύ ακραία για τους εργαζόμενους του κλάδου, ειδικά στο Ηράκλειο. Επειδή εκτός από τα καταστήματα του κέντρου υπάρχουν πολλά καταστήματα, όπως στα εισαγγείλια γύρω περιοχές, που είναι μεγάλες συνολικές μονάδες, που υπάρχουν και μεγάλα ψητιστικά, που πλέον είτε δεν έχουν ανοίξει είτε υπολειτουργούν από προσωπικό. Λόγω των μέτρων. Μου επιτρέπεις μια ερώτηση, αν θες απαντάς, έτσι, γιατί είναι λίγο προσωπική. Παρακαλώ, παρακαλώ. Με την έννοια, ρε παιδί μου, δουλεύει κάποιος, ας πούμε, στο Ηράκλειο, εγώ είχα νιώτη σήμερα. Πνίγεις από τον κόσμο, χιλιάδες τουρίστες κλπ. Τι βγάζει κάποιος ένα μήνα, ρε παιδί μου, τον Αύγουστο? Το κανονικό μήνα, ναι, εννοείς. Το ρωτάω για να καταλάβει, αν θέλει ο Γιώργος απαντά, έτσι. Για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί απώλεια εισοδήματος μιλάμε. Κοιτάξτε λίγο. Πρέπει λίγο να δούμε τι ισχύει πέρσι και τι ισχύει φέτος. Να το δούμε. Το γιατί ξέρουμε, άμα δούμε τι ισχύει στον κλάδο, υπάρχει πολύ μαύρη εργασία. Δηλαδή ένας μισθός όμως πόσο ήταν πέρσι? Έρχονται μαθητευόμενοι από το εξωτερικό. Το ρωμίσιο μπορεί να έφτανε τα 5 ευρώ μέσο όρο, με 4 ευρώ. Έρχονται μαθητευόμενοι από το εξωτερικό. Φέτος αυτά δεν υπάρχουν. Φέτος όλοι έχουν πάει στα 2,7. Δηλαδή βασικό μισθό 530 ευρώ. Καταλαβαίνετε για έναν εργαζόμενο που είναι εποχιακό τι πάει να πει αυτό. Το καταλαβαίνουμε. Απλώς ήθελα να αποτυπώσουμε με κάποιο τρόπο και δεν θα επανέλθω, δεν θα σε πιέσω. Για να καταλάβουμε ποια είναι η πραγματική απώλεια εισοδήματος. Δηλαδή, κάποιος που είχε δουλειά, δούλευε στο πικ, ας πούμε, τη σεζόν της τουριστικής, γύρναγε σπίτι του και είχε στην τσέπη του ένα γεμάτο πορτοφόλι. Τώρα ψάχνει να βρει τα 534, έτσι το λέω για να καταλαβαίνόμαστε. Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, δεν ήταν γεμάτο. Ναι. Υπήρχαν προβλήματα και πέρσι, απλά φέτος γιγαντωθήκανε. Δηλαδή, σας είπα και πριν ότι οι εργαζόμενοι αυτοί ήταν σχεδόν στην πλειοψηφία τους με αύριο απασχόληση, τετράωρη απασχόληση, ενώ δουλεύανε υπερορίες 10 ώρα, 9 ώρα, ποτέ δεν πέθανε κάτω από αυτά τα ωράρια. Ειδικά με αυτό που μας γυρνάς πίσω, αυτό που είπε ο Γιώργος ο Στεφανάκης πριν από λίγο. δηλαδή, αυτή η κατάσταση είναι γενική στον τουρισμό. Ότι πέρσι, πρόπερσι, τα προηγούμενα χρόνια. Πώς να το πω τώρα, τζιραρίστηκαν δισεκατομμύρια. Δεν πήγανε στις τσέπες μας. Όχι στις τσέπες μας, εννοείται. Και τώρα καλούμαστε να πληρώσουμε κιόλας. Ποιοι να πληρώσουμε, εμείς που δεν έχουμε φράγκο στην τσέπη μας αυτή τη στιγμή? Και ειδικά στους επιστηστές που δεν έχουν μπει καν και μην ξεχνάμε... στο πρόγραμμα με τα 538 ευρώ. Και μην ξεχνάμε ότι έχουν κάποια ένστημα από την προηγούμενη περίοδο. Θα πάρουν το επίδομα ενεργείας. Τα 50-80 που λένε. Okay. Θα πάρουν το επίδομα ενεργείας. Λοιπόν, ένα λεπτό. Γιατί λέμε τι πήρατε, τι δεν πήρατε, τα 5-3-4. Ναι. Ένα λεπτό, ρε παιδιά. Ένα λεπτό. Επειδή το είπε ο Γιώργος Τζίτζος τώρα και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό. Παίρνουμε αυτά, δεν παίρνουμε αυτά. Το ταμείο είναι μείον, μάλιστα. Εσύ, ας πούμε, για παράδειγμα, τι έχεις να πληρώσεις τώρα? Γιατί σε καλούν να πληρώσεις. Τι έχεις να πληρώσεις? Το Νίκη. Το οποίο πόσα, χωστάω... αν θες λέγει και ποσά. Δεν είναι ντροπή. Όλοι μας πληρώνουμε νίκιο. 205 ευρώ. Είναι κάπου φτάνει στο χιλιάρικο που να είναι. Τα έξοδά σου σε μηνιαία βάση είναι κανένα χιλιάρικο? Όχι, φτάνουν τώρα τα έξοδά μου, γιατί έχουν σωρευτεί. Όσο πάει, δεν έχω εισόδημα. Προστάει ο άνθρωπος, σου λέει. Εντάξει, μπορεί να μην έχω τη φορολογία που έχουν οι δίπλα μου, γιατί είμαι νέος εγώ. Αλλά εννοείται, πρέπει να φας, πρέπει να κάνεις τις ανάγκες, να καλύψεις τις ανάγκες σου. Πλέον η αβεβαιότητα και το άγχος έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Δηλαδή, πλέον οι εργαζόμενοι δεν έχουν μόνο. Ωραία, να το ρωτήσω λίγο διαφορετικά στο Βαγγέλη. Αν υποθέσουμε ότι θα πάρει τα 534, πού θα πάνε? Κοιτάξτε, καταρχάς
την πρώτη μέρα που μπαίνουν χρήματα, από όπου και αν προέρχονται αυτά, είτε είναι μισθός είτε είναι το επίδομα, καταλαβαίνετε ότι φεύγουν σε τρέχουσες ανάγκες, σε λογαριασμούς που δεν πληρώθηκαν κατά τη διάρκεια της καραντίνας, σε έξοδα τα οποία έχουν πάει πίσω λόγω του ότι δεν είχαμε καθόλου εισόδημα μέχρι τώρα, εξανεμίζονται μέσα σε ώρες. Δεν το συζητάμε καν δηλαδή αυτό, έτσι. Δεν υπάρχουν χρήματα τα οποία θα μείνουν στην άκρη ή θα πάνε σε μακροπρόθεσμη κάλυψη υποχρεώσεων. Μιλάμε για άμεσες ανάγκες, για λογαριασμούς, για τρέχοντα ζητήματα δηλαδή. Κύριε, θα κλείσουμε την κουβέντα με μια ερώτηση στον Γιώργο το Στεφανάκη, που ούτως ή άλλως, να το πω έτσι, είναι και ο αρχηγός σας εκεί πέρα. Γιώργη, αν πρέπει να πεις κάτι, όχι στην κυβέρνηση, γιατί σε ακούσαμε, έβαλες ερωτήσεις, μακάρι να βρούμε τις απαντήσεις. Αν θες να πεις κάτι στην Αμαλία, στον Άρη, στον Γιώργο, που είναι στην Αθήνα και πιθανότατα να ονειρεύονται ότι θα πάνε διακοπές. Ποιο είναι αυτό? Ότι θα πάνε διακοπές. Λέω, να ονειρεύονται ότι θα πάνε διακοπές. Τι θες να πεις στον κόσμο? Στον κόσμο που θα έρθει να κάνει διακοπές στην Ελλάδα, εννοείται, δεν καταλαβαίνει. Στους Έλληνες απευθύνσου. Οι τουρίστες δεν μας ακούν ακόμα. Γίνουν διεθνείς. Οι Έλληνες, αυτό που εγώ από την προσωπική πείρα και από τις μέχρι τώρα, πώς το λένε, εμπειρίες, καταστάσεις που έχουμε ζήσει, πρέπει να σκεφτούν το εξής, ότι όλα αυτά τα χρόνια ζούσαμε σε μια χώρα όπου παρήγαγε, να το πούμε έτσι, τουρισμό, και με βάση τα επίσημα στοιχεία που είχαν βγει από πέρυσι, μόνο ένα 40% του πληθυσμού μπορούσε να κάνει πάνω από 4 μέρες διακοπές. Και αυτή τη στιγμή ούτε στο πιο άπιαστο όνειρο θα μπορούσε ένας εργαζόμενος της δικής μας κλάσης ή του δικού μας κλάδου, ακόμα και των άλλων κλάδων, να πει ότι μπορεί να κάνει μια τέτοιου είδους, πώς το λένε, Γιώργη μου, επιλογή. Τα έπες όλα. Για εσύ να κάνει και ο άλλος, ο Γιώργος και ο Βαγγέλης. Αυτό είναι το ζουμί. Το ζήτημα στη χώρα είναι του τώρα... τουρίστας Έλληνας... Έτσι, είναι σαν να παράγεις πετρέλαιο και να μην έχεις ενέργεια. Σωστό. Αλλά το ζήτημα είναι ότι τα συμπεράσματα είναι πλέον πολύ φανερά, ότι αυτός ο κλάδος δεν είναι βαριά βιομηχανία. Θα μπορούσε η χώρα μας με τις πλουτοπαραγωγικές πηγές που έχει να είναι αυτάρκης, να μπορεί αυτός ο μεγάλος πλούτος που υπάρχει... Η χώρα θα μπορούσε να έχει άλλο παραγωγικό μοντέλο. Να διοχετεύεται στους παραγωγούς του πλούτου, στους παραγωγούς του πλούτου, και όχι σε αυτούς οι οποίοι καρπώνεται μόνο... Γιώργη, έχεις χίλια δίκια για το παραγωγικό μοντέλο, τα έχουμε πει πολλές φορές. Καλημέρα μας από την Αθήνα.